άποψη των εορτών, να ευχηθούμε καταρχήν τα χρόνια μας πολλά και στα μέλη μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο της Καστοριάς. Ευχόμαστε να έχουμε πολύ καλές γιορτές, με υγεία, και αυτές τις γιορτές λοιπόν να ξεχάσουμε και τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Η αποψινή συνέντευξη έχει να κάνει με το γεγονός, ξανά για άλλη μια φορά, της στήριξης της τοπικής αγοράς. Είμαστε σε μια περίοδο η οποία περίοδο εκφράζει τον καταναλωτικό κόσμο, αλλά και τα εμπορικά καταστήματα και στο σύνολο τα καταστήματά τους περιμένουν διακαώς τις αγορές των καταναλωτών. Οπότε για ακόμα μια φορά πρέπει να δηλώσουμε έμπρακτα την στήριξη στην τοπική μας αγορά, να υπενθυμίσουμε ότι οι καταστηματάρχες, τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, είναι ένα κομμάτι της ζωντάνιας της πόλης μας. Και με την προτίμηση στα καταστήματα αυτά, λέμε όχι στα συνεχόμενα λουκέτα τα οποία υπάρχουν. Είναι δύσκολες εποχές, γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση είναι πάρα πολύ μικρή, όμως παρόλα αυτά οι καταναλωτές διαθέτουν ένα μικρό εισόδημα, ίσως μικρότερο από τα προηγούμενα χρόνια, για τις αγορές τους. Ξανά προτείνουμε λοιπόν και προτρέπουμε τους καταναλωτές να προτιμήσουν κατά προτεραιότητα την τοπική αγορά. Γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, όλοι γνωρίζουμε τα πακέτα που κουβαλάνε οι courier από το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το σταματήσουμε, όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είναι η δεύτερη, η τρίτη και μια επιλογή η οποία θα είναι μετά από πολλή έτσι, σκέψη που πρώτα πρέπει να βρίσκεται η ενίσχυση της τοπικής μας αγοράς. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε είναι ένα θέμα πρωτόγνωρο πλέον για την Καστοριά, το βλέπουμε για πρώτη φορά. Είναι και μια μαζική, οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται για να υπάρξει μια κατανάλωση, γίνονται κάποιες εκδρομές προς άλλες πόλεις, οι οποίες για πρώτη φορά τις βλέπουμε να γίνονται και οργανωμένα. Θέλουμε να δηλώσουμε την εναντίωσή μας σε αυτό το γεγονός, να αφυπνίσουμε τους καταναλωτές, έτσι ώστε να προτιμούν την τοπική αγορά. Αυτή η διαρροή των χρημάτων, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, είναι καταστροφική για τα μαγαζιά μας. Δηλώνουμε λοιπόν την αντίθεσή μας σε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει και ουσιαστικά παίρνει τους καταναλωτές από την Καστοριά, τους καστοριανούς καταναλωτές και τους οδηγεί σε άλλες αγορές. Κλείνοντας, δεν έχω να πω τίποτα άλλο εκτός από τα χρόνια πολλά και ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι στηρίζοντας την τοπική αγορά, στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, στηρίζουμε την ίδια την Καστοριά και τελικά στηρίζουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η εικόνα της απαξίωσης της τοπικής αγοράς που είναι ένα κομμάτι της ζωντάνιας της πόλης μας και σε αυτό είναι στο δικό μας το χέρι. Πρέπει εμείς πρώτα να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, εμείς πρώτα πρέπει να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Τα είπε ο πρόεδρος και είναι προφανές ότι αν θα τα επαναλάβω και εγώ τη δικιά μου μεριά θα είναι ίσως ένας πλεονασμός. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε σήμερα και δεν είναι μόνο σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε για αφύπνιση, όπως είπε ο πρόεδρος, της καταναλωτικής συνείδησης, της τοπικής καταναλωτικής συνείδησης των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τρόπο. Ένας τόπος ο οποίος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από την ενεργεία, μαστίζεται από την μετακίνηση σε μόνιμη βάση πλέον πολλών ανθρώπων, του συναδέλφου μας, σε άλλους τόπους με αφορμή την έβρεση δουλειάς και συνεπώς μένοντας πολύ λιγότεροι στο νομό μας, τα προβλήματα δυστυχώς διευγόνονται. Το να υπάρχει στήριξη στην τοπική αγορά είναι κάτι το οποίο όχι μόνο τα επιμελητήρια αλλά και όλοι οι εμπορικοί συλλογοί, οι ομοσπονδίες των εμπορικών συλλογών αλλά και το τρίτο βάθμιο οργανό μας το έχουν σε πρώτη προτεραιότητα. Είναι σαφές ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από όλους μας κατατείνουν προς αυτό το σημείο και συνεπώς και αυτή η προσπάθεια σημερινή σε αυτή την κατεύθυνση είναι. Από τη δικιά μας τη μεριά, εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι σαφώς και υπάρχει πληρότητα προϊόντων στα καταστήματα της πόλης μας, σαφώς και υπάρχουν καλές τιμές, σαφώς και πρέπει ο καταναλωτής, αφού πρώτα κάνει την έρευνά του και αφού ψάξει στα καταστήματα της Καστοριάς, η δικιά μας άποψη είναι ότι αυτό το οποίο θέλει θα το βρει και μάλιστα και σε καλή ποιότητα και σε καλή τιμή. Και όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, σαφώς οι επιλογές αγοράς προϊόντων από άλλα σημεία, είτε από το ηλεκτρονικό εμπόριο είτε με μετακίνηση σε άλλη πόλη, σαφώς θα πρέπει να είναι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επιλογή. Το να υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα είναι προφανές ότι δηλώνουν μια πόλη η οποία είναι ανοιχτή. Το να υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα είναι προφανές ότι έχουν θέσεις εργασίας από ανθρώπους οι οποίοι
ένα γονείο ίσως ψάχνουν να βρουν μια τέτοια διέξοδο. Το να υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα είναι προφανές ότι μπορούν και λειτουργεί μια αγορά, έστω και σε όποιο βαθμό, με βάση την κρίση στην οποία παρευόμαστε. Το να υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα εν τέλει είναι κάτι το οποίο δίνει διέξοδο και στην ανεργία, αλλά δίνει διέξοδο και σε όλους αυτούς οι οποίοι ψάχνουν ένα γονείο, να βρουν έναν τρόπο για να μπορέσουν να διατηρήσουν την οικογένειά τους, να ζήσουν την οικογένειά τους, να διατηρήσουν την ίδια την επιχείρησή τους. Επομένως, το να υπάρχει προτίμηση στα καταστήματα αλκοοπικά για την πόλη μας συγκεκριμένα, αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι τα ίδια λένε και όλοι οι συναδελφοί μου σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα σημαντικά τα οποία βιώσαμε τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Φοβάμαι ότι θα εξακολουθήσουμε να τα βιώνουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Επομένως, όσο υπάρχει τρόπος να υπάρχει μια κατανάλωση η οποία θα είναι σε ανοιχτά επίπεδα, στην αγορά της πόλης μας ειδικότερα, τόσο αυτά τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά και επομένως αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό σημείο. Κύριε Πανταζή, πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό το γεγονός ότι οι Καστοριανοί προτιμούν την αγορά εκτός νομού? Κοιτάξτε, θα σας θυμίσω κάτι το οποίο γινόταν μάλλον πριν αρκετά χρόνια. Φαντάζομαι, θυμάστε τι γινόταν τότε με εκείνη τη μόδα η οποία υπήρχε. Εκδρομές σε μια πόλη της Βουλγαρίας, συγκεκριμένα στο Σαντάνσκι, όπου ξεκινόταν οι πάντες και τα πάντα και γινόταν, επιτρέψτε μου την έκφραση, τώρα να δεις. Αποδείχθηκε ότι εκείνη η λογική την οποία ακολουθούσαν κάποιοι από τους καταναλωτές και από την πόλη μας όμως, έτσι, πολύ περισσότερο και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ πιο κοντά σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, αποδείχθηκε ότι ήταν εντελώς λαθασμένοι. Θεωρώ και πιστεύω λοιπόν ότι αν κάποιος ψάξει, αν κάποιος ενδιαφερθεί, αν κάποιος ρωτήσει, αν κάποιος ζητήσει, αν θέλετε, αν κάποιος απαιτήσει από τον οποιοδήποτε συνάδελφο δικό μας να βρει ένα προϊόν, τότε είναι σίγουρο ότι θα το έχει στα χέρια του. Εξάλλου, είναι προφανές ότι εκ των πραγμάτων τα καταστήματα τα περιφερειακά, οι περιφερειακές αγορές και η ποικιλία δεν μπορεί να είναι τεράστια και η πληρότητα δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ μεγάλη ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν από την πλευρά του καταναλωτή. Όμως, είναι σαφές ότι οι συνάδελφοι δικοί μας κάνουν την οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία χρειάζεται, ώστε και να έχουν τα καταστήματά τους σε πληρότητα σε προϊόντα και κυρίως να έχουν στα καταστήματά τους προϊόντα τα οποία θα είναι και σε πολύ καλή τιμή. Άλλωστε, κατά την άποψή μας και το λέμε επανειλημμένα αυτό το πράγμα, η προσωπική επαφή την οποία έχει ο καταναλωτής με τον καθένα από εμάς είναι κάτι το οποίο εμείς θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει ένα πολύ μεγάλο συν στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα καταστήματά μας ανοιχτά. Δεν έχουμε, σε αντίθεση με αυτό το απρόσωπο το οποίο υπάρχει είτε με το ηλεκτρονικό εμπόριο είτε με τις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες όπου κανένα δεν ξέρει και κανένας δεν ξέρει και το μόνο το οποίο κοιτάει κάποιος όταν φτάσει στο ταμείο είναι το barcode το οποίο θα χτυπηθεί στην ταμιακή και θα πληρώσεις ακόμα και το ένα λεπτό το οποίο γράφει επάνω στο καρτελάκι. Συνεπώς, αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία εμείς μπορούμε να έχουμε θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Και νομίζω ότι ο καθένας μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τις οποίες έχει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δυσκολίες έτσι, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τις οποίες έχει λοιπόν ο καθένας, νομίζω ότι κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν. Άρα αυτό το οποίο, αν θέλετε, εμείς προτρέπουμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούν όλα αυτά τα σύν τα οποία έχουν και κυρίως την προσωπική επαφή την οποία έχει ο καθένας από εμάς με τον καταναλωτή. Και νομίζω ότι αν και ο καταναλωτής έχει την ίδια ανταπόκριση και την ίδια θετική, αν θέλετε, ενέργεια απέναντι στον καταστηματάρχη, τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Όμως δυστυχώς θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει μια μόδα για να φέρουν οι καταναλωτές. Είναι μια νοοτροπία, κύριε Πανταζή, γιατί δεν έχουμε κάνει με τη τιμή από ό,τι καταλαβαίνουμε. Νομίζω πως ναι, και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το φαινόμενο της μαζικής μετακίνησης καταναλωτών δεν παρατηρείται σε τόσο μεγάλο βαθμό ακόμα και σε πόλεις οι οποίες είναι κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο για μας. Και επειδή συζητώ με συναδέλφους προέδρους από άλλες πόλεις, νομίζω ότι και όταν τους λέω αυτά τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στη δικιά μου πόλη, σας πληροφορώ ότι μπαίνουν και ευρώδυτοι. Επομένως, αν ο καθένας από εμάς σκεφτεί ότι πρέπει
καταρχήν να βρεθεί ένας τρόπος ώστε αυτός ο τόπος να μπορέσει να λειτουργήσει, ώστε αυτή η αγορά η οποία είναι σε αυτή την πόλη να μπορέσει να κρατηθεί στα πόδια της, ώστε όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη λογική, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.